Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα, 22 Οκτωβρίου, και αμέσως τώρα ξεκινάει η κεντρική σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Λεπάντο. Υπομονή τέλος για τους κατοίκους του Καστελόκαμπου σχετικά με τη σιδηροδρομική γραμμή. Δεν έχουν ακόμη νέα από το Υπουργείο Υποδομών, ενώ μετά τη σημερινή τους συνάντηση με τον Δήμαρχο Πατρέων αναμένεται να διεκδικήσουν δυναμικότερα το αίτημά τους για υπογειοποίηση πριν την περιοχή τους, μεταβαίνοντας στον Χρήστο Σπίρτζη άμεσα. Την απόφαση να μεταβούν στον Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και να πετύσουν την υπογειοποίηση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής έλαβαν ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και οι κάτοικοι της περιοχής του Καστελοκάμπου έπειτα από συνάντηση που είχαν το πρωί της Δευτέρας στο Δημαρχείο. Ζητήσαμε μία συνάντηση πριν από 15 μέρες περίπου και μετά υπήρχε μία ανακοίνωση η οποία έλεγε ότι θα έρθουν στις εφημερίδες, το διαβάσαμε, δεν μας το γνωστοποιήσανε. Αλλά αυτό δεν έγινε, οπότε εμείς εκείνο το οποίο όταν πλέον ζητάς μία, δύο, τρεις φορές και αυτό δεν γίνεται, μετά ο δρόμος είναι αυτό που ακολουθούσαμε και παλιότερα. Δηλαδή όταν δεν έρχονται αυτοί, θα πάμε εμείς έστω και απρόσκλητοι. Άρα λοιπόν θα πάμε να μάθουμε, γιατί πραγματικά είχαμε κάνει συνάντηση, έγινε αυτές οι μελέτες, έχουν βγει πορίσματα, και πρέπει να δούμε ποια πολιτική θα ακολουθηθεί. Ο πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής του Καστελοκάμπου, Γιάννης Κανελόπουλος, ανέφερε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του νέου διοικητικού του συμβουλίου, αποφάσισαν να δώσουν λίγες ημέρες μόνο προθεσμία στο Υπουργείο για να τους ενημερώσει σχετικά με τη διέλευση του τρένου. Θέλουμε να κανονίσει ένα ραντεβού, να συναντηθούμε με τον κύριο Σπίρτζη και με τους υπόλοιπους, γιατί εδώ και την προηγούμενη φορά που είχαμε συναντηθεί στο γραφείο του Συλλόγου, μας είχε υποσχεθεί ότι τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα μας έχει τη μελέτη έτοιμη, θα έρθει στην Πάτρα, την ανακοινώσει στον Δήμαρχο, να δούμε τι γίνεται. Μέχρι τώρα τίποτα. Η μελέτη ξέρουμε ότι έχει γίνει. Και περιμένουμε να δούμε τώρα τα αποτελέσματα. Θα είναι υπόγεια, θα είναι κάμπερ, πώς θα είναι, δεν ξέρουμε. Και είμαστε σε αναμονή. Εμείς δώσαμε προθεσμία μια εβδομάδα αυτή. Μετά θα αρχίσουμε τις κινητοποιήσεις. Ό,τι γίνει για την Πάτρα να είναι ένα έργο πνοής και για τις επόμενες γενιές. Όχι φτιάχνουμε ένα τρένο μόνο και μόνο για να μεταφέρουμε ανθρώπους και εμπορεύματα στο λιμάνι, αποκοπώντας από το θαλάσσιο μέτωπο τους κατοίκους του Καστελοκάμπου, της Αγιάς, του Ρήνου. Όλες τις Πάτρες. Μια θάλασσα έχουμε. Άμα τη στερηθούμε και εκείνη. Η αγωνία των κατοίκων της περιοχής κορυφώνεται καθώς οι εβδομάδες περνούν και από τα τέλη του περασμένου Ιουνίου, που είχαν αρχικά ενημερωθεί ότι θα ολοκληρωθεί η μελέτη που παρήγγειλε το Υπουργείο Υποδομών, βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο μισό του Οκτωβρίου, χωρίς να έχουν ο Σύλλογος και τα μέλη καμία ενημέρωση. Η καθυστέρηση τους προκαλεί καχυποψία και φοβούνται ότι μπορεί να ασκηθούν πιέσεις στο κοντινό μέλλον για να ληφθεί μια απόφαση που θα είναι αρνητική. Θα μείνουμε στο θέμα. Καλησπέριζω τον είδαμε ήδη, τον Δημήτρη Αβραμίδη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλή χρονιά να έχουμε, καλή τηλεοπτική σεζόν και επισήμωση. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, είδαμε το ρεπορτάζ για τον Καστελόκαμπο. Δεν έχουν νεότερα ακόμη από τον κύριο Βούρδα. Είχαμε διαβάσει προσφάτως και στον τοπικό τύπο από μερίδα μέσων ενημέρωσης ότι θα έρθει ο κύριος Βούρδα στην Πάτρα και θα τους πει ίσως για την υπογειοποίηση πριν την Κανελοπούλου. Άλλοι φοβούνται αυτές τις περίφημες μελέτες, όπως λέγαμε τον κύριο Σπίρτζη, ότι τελικά μπορεί να μην βγουν οικονομικά κτλ. Δεν υπάρχει ενημέρωση μέχρι στιγμής και αποφασίζουν να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Έστω και έτσι. Καλά κάνουν οι άνθρωποι και ζητούν ενημέρωση. Είναι δικαίωμά τους αυτό, Αλέξανδρε. Δεν μπορεί να τους το αμφισβητήσει κανείς. Τώρα, οι πληροφορίες τι λένε. Οι πληροφορίες λένε ότι η περίφημη αυτή μελέτη έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Πάντα, κατά τις πληροφορίες, η μελέτη δέχθηκε ότι το έργο της υπογειοποίησης από το Ρίο ουσιαστικά, Καστελόκαμπο έως την Κανελοπούλου, είναι εφικτό. Πρόσεξε, Αλέξανδρε. Δεν ρώτησε κανείς αν είναι ή δεν είναι εφικτό. Προφανώς και είναι εφικτό. Εδώ φτιάχτηκε η γέφυρα Ρίου Αντιρίου και δεν μπορούν να φτιαχτούν 3 χιλιόμετρα υπογειοποιημένου τρένου. Συνεπώς, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι για το εφικτό ή το ανέφικτο του έργου. Στο κάτω-κάτω της γραφής, το πιο δύσκολο κομμάτι του είναι στο σημείο που συμβάλλεται η σιδηροδρομική γραμμή με το Χάραδρο, αλλά για το Χάραδρο μιλάμε, όχι για τον Αμαζόνιο. Έτσι. Το ερώτημα είναι άλλο. Το πραγματικό ερώτημα. Η εργολαβία έχει ήδη εγκατεστημένο ανάδοχο, έτσι δεν είναι? Οκ. Okay. Ο ανάδοχος αυτός πήγε και χτύπησε και πήρε τη δουλειά
με βάση μια μελέτη που προβλέπει επίγειο τρένο. Πώς θα του πεις τώρα καν το υπόγειο? Με την ίδια εργολαβία? Με άλλη εργολαβία και επαναπροκήρυξη του έργου? Που σημαίνει την καθυστέρηση. Προφανώς. Που σημαίνει μια τρομακτική καθυστέρηση. Με την ίδια εργολαβία και παρά τα ενδεχομένως δυσεπίλητα νομικά προβλήματα, δηλαδή πήρα τη δουλειά να φτιάξω επίγειο τρένο και ξαφνικά θα κάνω υπόγειο και οι οικονομικές τυχόν διαφορές από πού θα καλυφθούν. Θέλω να πω ότι εν τέλει φοβάμαι κι εγώ μαζί με τους κατοίκους ότι ο αρμόδιος υπουργός υποδομών μάλλον κοιτάει να κερδίσει χρόνο. Στο κάτω-κάτω της γραφής έχει αρχίσει πια στο βάθος του τούνελ να φαίνεται το εκλογικό σημείο. Οπότε θα πετάξουμε λίγους μήνες την μπάλα έξω και άσε το παλούκι και αυτό το παλούκι να το αντιμετωπίσουν οι επόμενοι. Πάντως δεν έχει έχω κλειστεί, και αυτήν την υποψία. Ραντεβού συγκεκριμένο δεν έχει κλειστεί. Θα πάνε στην Αθήνα. Θα να δούμε πάνε, θα έρθουν, θα του πει, θα του ξεπεί. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα του πει πάντως. Θα έχει σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρον, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι εν τέλει και την Πατρών Πύργου ο Αλέξανδρε και το κρίσιμο κομμάτι του τρένου κατά πάσα βεβαιότητα στις πλάτες της επόμενης κυβέρνησης θα μετακυληθούν. Λοιπόν, πάμε τώρα και στον κόκκινο ομίλο, κύριε και κύριοι, εκεί όπου η Δημοτική Αρχή προέβη σε σειρά παρεμβάσεων και μήνυ ανάπλαση στην περιοχή με γκαζόν και φυτέυσης. Η κτηματική υπηρεσία βάζει φρένο στα έργα, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, χωρίς ουσιαστική αιτιολογία. Με τον Δήμαρχο Πατρέων να τονίζει πώς θα συνεχιστούν στην ουσία τα έργα. Αγνοεί την κτηματική υπηρεσία ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και συνεχίζει τις παρεμβάσεις στην περιοχή του Κόκκινου Μήλου. Πριν λίγες ημέρες, η κτηματική υπηρεσία της Πάτρας απέστειλε στο Δήμο έγγραφο με το οποίο του καταλογίζει παρανομίες επειδή διαμόρφωσε στην περιοχή του Κόκκινου Μήλου μεγάλο παραθαλάσσιο χώρο πρασίνου με φυτά και γκαζόν. Από την πλευρά του Δήμου υποστηρίζουν ότι έχουν πάρει τη σχετική άδεια από την κτηματική υπηρεσία για να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο σημείο και να διαμορφώσουν το χώρο. Όμως τώρα με ένα έγγραφο του ζητούν να ξυλώσουν και να κατεδαφίσουν ό,τι έχουν φτιάξει. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει μπει στη ζωή της πόλης μας. Της περιοχής αγαπήθηκε, γιατί εκεί ήταν ένας χώρος εγκατάλειψης, το ξέρετε όλοι, με μπάζα, μία χαβούζα, αφημένο στην τύχη του, και το οποίο πήγαμε εμείς και μία παρέμβαση, διατηρώντας φυσικά τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του, να είναι επισκέψιμος, να μπορούν οι κάτοικοι της περιοχής να κάνουν ένα περίπατο, τα παιδιά μας να μπορούν να πάνε εκεί πέρα, να βάλουμε μία παιδική χαρά, να μπορούν να το χαρούν. Πλην όμως και σε αυτό το κομμάτι, όπως αυτά που είχαμε και στο Νότιο Πάρκο, διότι θα μην ξεχνούμε ότι το Νότιο Πάρκο μέχρι να ολοκληρωθεί και να ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες παραχώρησης, είχαμε πάει στο αυτόφορο ούκο λίγες φορές. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και πως η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να αξιοποιεί τους κοινόχρηστους χώρους προς το συμφέρον του πατραϊκού λαού. Είναι κατανοητό ότι εμείς δεν θα μπορέσουμε να υπακούσουμε στα κελεύσματα. Θα συνεχίσουμε αυτό το οποίο κάνουμε συνεχώς. Θα κρατήσουμε το χώρο. Θα πρέπει να ξέρετε, δηλαδή, αυτό το οποίο μας ζητούν να κάνουμε εκεί πέρα είναι ότι λέει να το αποκαταστήσουμε. Δηλαδή, τι να πάρουμε, να πάρουμε το χώμα. Πήραμε άδεια εμείς για να βάλουμε μία φύτευση από την κτηματική. Αλλά τη φύτευση πού θα την κάναμε? Πάνω στα μπάζα, στη βρωμιά, δεν θα βάλεις χώμα? Πώς θα μεγαλώσουν αυτά? Το πράσινο ή ένα δέντρο το οποίο θα βάλεις. Το δεύτερο ζήτημα είναι, λέει, ότι θα πρέπει να τα αφήσουμε απότιστα. Δηλαδή, από τι θα ποτίζονται, από τη θάλασσα? Που ερχόταν το κύμα και έτρωγε όλη την περιοχή. Βάλαμε εκεί πέρα κάποια μπλόκια, είναι, ας πούμε, τα οποία είναι κινητά. Και τι κάναμε, έγκλημα? Στην παρέμβασή του, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παραλίας, Παναγιώτης Ζωγράφος, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια, όταν κάποτε λειτουργούσε εκεί εμποροπανήγυρης. Η θάλασσα παλιά ήταν στην άκρη του δρόμου, στην Πατρών Πύργου. Αυτό έγινε συνέχεια με μπαζώματα, με προσχώσεις παράνομα μπαζώματα. Αφού λοιπόν το εγκαταστήσανε και το φτιάξανε παράνομα, μετά άρχισαν το αξιοποιήσανε. Το αξιοποιήσανε για τις τσέπες τους. Ήταν ένα καλό έσοδο και για την κτηματική υπηρεσία και για τον πρώην Δήμο Παραλίας και την κοινότητα Παραλίας. Τα μοιραζόσανε τότε. Τα νοικιάζανε σε μπαράγκες, με παρανόμους, με πιστολιές, με ντουφεκές, με τόσα πράγματα. Είχα ιδρύσει τον Εμπορικό Σύλλογο της Παραλίας τότε. Ζητήσαμε να φύγει αυτή η γυφτοπανήγυρης και να έρθει να γίνεται μια ωραία έκθεση
επίπεδο εκεί πέρα να κάνουμε τρεις-τέσσερις εκθέσεις. Δεν τους άρεσε γιατί εκεί πέρα δεν θα πεζώσατε τα λεφτά. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια, όταν η κτηματική υπηρεσία έπαιρνε τα λεφτά και γινόταν αυτό το αλυσβερίσι, ήταν μια χαρά όλα. Δεν ξέρουμε πού προέρχεται όλη αυτή η στάση, αν είναι μόνο της κτηματικής εταιρείας του Δημοσίου. Αυτό που ξέρουμε και δεν στρέφεται κατά της Δημοτικής Αρχής, όπως νομίζουν μερικοί, είναι μια στάση που στρέφεται κατά της περιοχής και του εκεί των κατοίκων και όλου του πατραϊκού λαού και είναι αντικοινωνική στάση. Είναι αντικοινωνική στάση. Όταν έχεις μπάζα σκουπίδια και βρωμιά και τα κάνεις πράσινο και φυτά και αυτό λες ότι είναι παράνομο, όχι το πριν, είναι αντικοινωνική στάση. Τέλος, οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις προκειμένου να μην συνεχιστεί η υποβάθμιση της περιοχής. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμαρχος είχε κληθεί ξανά σε απολογία για παρεμβάσεις που είχε κάνει σε παραλιακό δρόμο. Συγκεκριμένα τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ο Δήμος είχε προχωρήσει σε εργασίες αποκατάστασης του παραλιακού δρόμου στην Ποσειδώνο στο Ρίο, όπου είχε υποστεί μεγάλες ζημιές λόγω της κακοκαιρίας. Μερικούς μήνες αργότερα, η προϊσταμένη της κτηματικής υπηρεσίας Αχαΐας κάλεσε τον Δήμαρχο να δώσει εξηγήσεις γιατί κατέστησαν τις ζημιές που είχαν προκληθεί. Λοιπόν, αυτά και με το συγκεκριμένο θέμα, Δημήτρη. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας και τον κύριο Πλέσσα, τον αντιδήμαρχο. Δεν ξέρω πώς το σχολιάζεις. Είναι μια κακή πληγή τελικά η κτηματική εταιρεία του Δημοσίου, Αλέξανδρα. Τα όσα συμβαίνουν τώρα με τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή που επιχείρησε την παρέμβαση στην ακτή δημαίων στα όρια του Δήμου Παραλίας είναι ενδεικτικά, αλλά αποτελούν ένα ακόμα κρίκο σε μια μακρά αλυσίδα. Δεν υπάρχει, δεν έχει υπάρξει Δήμος και Δημοτική Αρχή που να μην έχει βασανιστεί από την ΚΕΔ, την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου. Ναι. Θα σου θυμίσω πριν καμπόσα χρόνια, ένα φιλές για βόλεϊ πήγε να εγκατασταθεί στην Πλάζ και είχε συλληφθεί ή, εν πάση περιπτώσει, εμφανίστηκε η αστυνομία να συλλάβει κάποιον αντιδήμαρχο. Mm-hmm. Φιλές για βόλεϊ, τίποτα δηλαδή. Καμία εγκατάσταση ιδιαίτερη ή αντίστοιχα τα ίδια προβλήματα είχαν προκύψει τότε με εκείνη την υποτυπώδη εγκατάσταση για να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να μπαίνουν στη θάλασσα. Mm-hmm. Ξανά μανά η ΚΕΔ είχε αντιδράσει. Μηνύσεις, ιστορίες, κακό. Δεν ξέρω, είναι γραφειοκρατική αντίληψη συγκεκριμένων υπηρεσιακών παραγόντων. Είναι το νομικό καθεστώς τέτοιο που τους αναγκάζει τους υπηρεσιακούς παράγοντες να στρέφονται κάθε 3 και 5 κατά δήμου, δημάρχων και ούτω καθεξής, ό,τι πάντως κι αν είναι, σε αυτό είχε δίκιο και ο κύριος Κορδάς, δεν είναι απλά μια αντικοινωνική στάση, προσκρούει στην κοινή λογική. Mm-hmm. Για να μας πει και ο κύριος Πλέζας, ο αντιδήμαρχος μάλλον, όχι αρμόδιος αντιδήμαρχος, τον οποίο θα έχουμε μαζί μας, θα τον δούμε τώρα. Κύριε Πλέσσα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λεπάντο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχετε το έγγραφο που στην ουσία, για να το πούμε απλά, σας άφηνε να προβείτε σε αυτές τις παρεμβάσεις, διότι λέγεται και γράφεται κιόλας ότι δεν είχατε καμία αρμοδιότητα να πράξετε κάτι τέτοιο και ότι δεν σας είχε δώσει το πράσινο φως η κτηματική υπηρεσία. Και ότι μόνοι σας μπήκατε εκεί. Κύριε Βουγγόλη, κοιτάξτε, από την αρχή, όταν η νη Δημοτική Αρχή ανέλαβε την διοίκηση του Δήμου, από την αρχή, επαναλαμβάνω, ξεκίνησε μια διεκδίκηση για τους συνόχρηστους χώρους. Τι να τους κάνει αυτούς τους συνόχρηστους χώρους, ναι. Να τους μετατρέψει σε χώρους που εκεί πέρα θα αθλούνταν ο λαός, η νεολαία, για χώρους πολιτισμού. Είδατε τις επεμβάσεις που κάναμε στο Νότιο Πάρκο, mm-hmm. Είδατε συνειδητοποιήσεις για το θαλάσσιο μέτωπο, είδατε την Πλάζ πώς την έχει κάνει η σημερινή Δημοτική Αρχή με τη δημιουργία των παιδικών καταστηνώσεων και είδατε βέβαια και το κόκκινο μήλο, πώς έχει γίνει από μια από ένα απέραντο σκουπιδότοπο που ήταν. Και επίσης, αν έχουμε πάρει άδεια από την κτηματική υπηρεσία, οι υπηρεσίες του Δήμου και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι επικοινωνούν με την κτηματική υπηρεσία και ενημερώνουν ότι θα πάμε να βάλουμε αυτό το χώμα για να φυτευτούν αυτά τα δέντρα που θέλουμε και αυτό το πράσινο και το γκαζόν που έγινε. Θα έλεγα όμως, δεν είναι αυτή καθε αυτή μόνο η κτηματική υπηρεσία. Η κάθε υπηρεσία έχει μια υπερκείμενη αρχή. Και η υπερκείμενη αρχή της κτηματικής υπηρεσίας έρχεται δίκιο, αλλά εν πάση περιπτώσει η υπερκείμενη αρχή είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Και το έγγραφο που έχει έρθει από την κτηματική υπηρεσία και αποβάλει διοικητικά το Δήμο να φύγει από το συγκεκριμένο σημείο που κάνει τις παρεμβάσεις προς όφελος του λαού. Είναι πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Όπως το λέτε, κύριε Βραμίδη, είναι πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής
Από πού? Από ένα χώρο που ήταν απέναντι σκουπιδότοπος και η Δημοτική Αρχή μαζί με τους εργαζόμενους του Δήμου, χωρίς να έχουμε δώσει ούτε ένα ευρώ όπως κάναμε στο Νότιο Πάρκο σε εργολάβο, το έχει μετατρέψει σε ένα πάρκο και θα συνεχιστούν οι εργασίες βέβαια προς όφελος της νεολαίας και του πατραϊκού λαού. Γιατί κατηγορούμαστε ότι βάλαμε φυτόχωμα? Γιατί κατηγορούμαστε άλλο ότι βάλαμε γκαζόν? Γιατί κατηγορούμαστε άλλο ότι βάλαμε φωτισμό? Ότι γιατί κατηγορούσαμε άλλο, όπως το λέτε κύριε Αβραμίδη, ότι ποτίζαμε? Αυτές είναι οι κατηγορίες. Λοιπόν, λέμε και επαναλαμβάνουμε ότι οι διώξεις προς την σημερινή Δημοτική Αρχή είναι πρωτόγνωρες για πάρα πολλά ζητήματα και θα έλεγα για την πλειοψηφία των αποφάσεων που έχουμε πάρει υπέρ των πλατιών λαϊκών στρωμάτων, υπέρ του λαού και της νεολαίας. Να μην απαριθμίσουμε τώρα δόσεις. Όμως λέμε το εξής, ότι εμείς θα συνεχίσουμε, ολοκληρώνω κύριε Γκογκόλη, εμείς θα συνεχίσουμε ανεξάρτητα από τα οποιαδήποτε διοικητικά πρωτόκολλα περί αποβολής και στον Κόκκινο Μήλο και βέβαια και στο Ριγανόκαμπο και βέβαια όπου αλλού χρειάζεται και να διεκδικήσουμε και όλους τους χώρους και να τους μετατρέψουμε όπως. Πάντως, κύριε Πλέσα, είναι αλήθεια ότι η κτηματική υπηρεσία λειτουργεί με μία κείμενη νομοθεσία, έτσι. Δεν είναι ιδιοτροπία κάποιου υπαλλήλου. Γιατί αυτού του είδους τα προβλήματα τα έχουμε ζήσει κατ' επανάληψη και σε πολλές περιπτώσεις. Είναι η αιγιαλίτιδα ζώνη, είναι το χειμέριο κύμα, είναι. Μην πιάσουμε τώρα όλη αυτή την κουβέντα. Ενδεχομένως θα έπρεπε να υπάρξει και μια άλλη νομοθετική προσέγγιση σε αυτά τα ζητήματα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη. Για να υπάρχει νομοθετική προσέγγιση, θα πρέπει να υπάρχει και πολιτική βούληση. Το γνωρίζετε καλά, κύριε Αβραμίδη. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι επαναλαμβάνω και πάλι, είναι πρωτόγνωρα αυτά που γίνονται στο Δήμο Πατρέων σε σχέση με υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου που θέλουν να βάλουν εμπόδια σε αυτό που πάει να κάνει ο Δήμος Πατρέων στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχει, βέβαια. Δεν έχουμε απέραντες δυνατότητες. Αλλά φαίνεται ένα έργο πολύ πολύ συγκεκριμένο από τη Δημοτική Αρχή και εν πάση περιπτώσει. Όσοι έχουμε περάσει από εκεί το έχουμε δει, δεν χωράει. Δεν χρειάζεται διαφήμιση. Δηλαδή, και λέμε παράλληλα ότι θα συνεχίσουμε διότι αυτά είναι έργα προς όφελος του λαού και της νεολαίας. Ωραία, λοιπόν, πάμε στις γενικότερες πολιτικές τοπικές εξελίξεις, διότι δεν έχετε μόνο αυτό το μέτωπο και αυτήν την διαφορά στην πολιτική ουσία, αν θέλετε. Βλέπουμε τελευταία μία κόντρα και με τον κύριο Νικολόπουλο και με μερίδα της αντιπολίτευσης πολύ μεγάλη και με τοπικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη βίλα του κυρίου Πελετίδη στα Ραχοβίτικα. Βλέπουμε όμως, διότι και ο κύριος Νικολόπουλος, όπως και η αντιπολίτευση, ασκεί κριτική. Θέλετε πολλές φορές να ξεφεύγει, θέλετε να είναι κίτρινη, θέλετε να είναι το οτιδήποτε, να διαφωνείτε κτλ. Κάνουν τη δουλειά τους όμως στην πολιτική χρειά. Τώρα εσείς και κάποια στελέχη σας ξεφεύγουν. Αρχίζει ενωμένης με τον Κώστα Πελετίδη, τον αρχηγό σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά του τσουνοπαίχτες κτλ. Και με τον κύριο Πελεκούδα προχθές στην Μητρόπολη, ο οποίος επιτέθηκε φραστικά στον κύριο Νικολόπουλο. Και ερωτώ, δεν μπορείτε να απαντήσετε πολιτικά ή και να μην απαντήσετε σε κάποιες περιπτώσεις, αν έχετε απαντήσει. Πρέπει να ξεφεύγετε έτσι? Μα κάνετε λάθος, κύριε Κουκόλη. Δεν ξεφεύγουμε σε καμία περίπτωση. Από την αρχή βγήκε δελτίο τύπου από τη Δημοτική Αρχή πάνω σε αυτό το θέμα. Και πρόσφατο δελτίο τύπου, και αυτή είναι η θέση μας και σας παραπέμπω εκεί πέρα. Τέλος στην ανοχή. Απέναντι στις προκλητικές δηλώσεις. Καλά, το μετά είναι το ακούστε, θέμα. Ακούστε, απέναντι στις προκλητικές δηλώσεις λοιπόν του κ. Νικολόπουλου, εμείς πλέον λέμε τέλος στην ανοχή. Αυτή είναι η απάντησή μου. Τι σημαίνει ότι είσαι θεοπαίχτης ή σου επιτίθεμε φραστικά? Κοιτάξτε, όλοι ζούμε σε αυτή την πόλη. Μπορεί να είναι μεγάλη, αλλά γνωριζόμαστε όλοι. Και πάρα πολύ καλά γνωριζόμαστε. Αυτό μόνο θέλω να πω, κύριε Γκογκόλη, και επαναλαμβάνω και πάλι αυτό που λέμε. Λένε τέλος στην ανοχή. Πλέσα, ότι δεν αντέχετε την κριτική. Ήσασταν χρόνια στην αντιπολίτευση και όχι στη διακυβέρνηση εδώ του τόπου κτλ. Και όσο περισσότερο σας κάνουν κριτική, τόσο περισσότερο ξεφεύγετε. Και σε καμία την περίπτωση. Ουσία και ακούστε, σε καμία περίπτωση. Μετά. Όχι. Καταρχάς δεν ξεκίνησε η Δημοτική Αρχή καμία προσωπική κόντρα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και κακώς λέγεται το σπίτι αυτό με τη συγκεκριμένη ονομοσία, διότι σε καμία περίπτωση δεν είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Μόνο να επαναλάβω αυτό που λέμε απέναντι στις προκλητικές δηλώσεις από όπου και αν προέρχονται και στον κύριο βουλευτή. Τέρμα στην ανοχή από εδώ και πέρα. Και εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε εμείς αυτοί που προκαλέσαμε. Άλλωστε θέματα τέτοια έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν και έχει πάρει θέση ξεκάθαρα η Δημοτική Αρχή και επιπλέον λέμε
Δεν λέμε όχι στην κριτική. Βεβαίως, κάντε κριτική. Βάλτε πολιτικά ζητήματα στο τραπέζι να αντιπαρατεθούμε. Αυτό λέμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και παντού. Δεν μπαίνουν τέτοια ζητήματα όμως. Μπαίνουν άλλα. Για ποιο λόγο? Επειδή υπάρχει μια μεγάλη αναγνωρισιμότητα του έργου της Δημοτικής Αρχής. Εν πάση περιπτώσει, και τελειώνω με αυτό, απέναντι στον κύριο Νικολόπουλο, επαναλαμβάνουμε τέρμα πλέον στην ανοχή. Επειδή το λέτε κατά κόρον και απόψε, κύριε Πλέσσα. Δεν ξέρω πώς μεταφράζεται αυτό το τέλος στην ανοχή, αυτή η φράση. Αυτή τη στιγμή αυτό μπορώ να σας, πω. Δηλαδή, τελειώνει η ανοχή μου, τι σημαίνει, ότι μπορείτε να σε δείρω? Ναι. Όχι βέβαια. Έτσι. Γι' αυτό σας λέω πώς μεταφράζεται. Έχετε δει τέτοια παραδείγματα? Όχι βέβαια, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η φράση αυτή, εμείς, και μάλιστα έτσι θυμωμένα διατυπωμένη, επιτρέπει διάφορες εικασίες. Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο, μια τέτοια συκοφάντηση που έχει πολύ 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 συγκεκριμένα στοιχεία προβοκάτσιας, δεν μπορείς να απαντάς με χαμόγελο. Εμείς έχουμε απαντήσει με χαμόγελο σε πάρα πολλές φορές. Απέναντι σε μια τέτοια προσπάθεια προβοκάτσιας, λέμε λοιπόν, και μετά από αυτές τις δηλώσεις που έχουμε κάνει και συνεχίζεται το θέμα, λέμε αυτό. Κύριε Γκογκόλη και κύριε Βραμίδη, λέμε τέρμα πλέον στην ανοχή. Να δούμε το απόσπασμα. Φυσικά, από τη αντιλαμβάνεστε. Μισό λεπτό, κύριε Πλέσσα, δώστε μας λίγα δευτερόλεπτα να δούμε το απόσπασμα. Αν είναι εύκολο, για να επιστρέψουμε μετά. Θεοπαίχτη, τροπή σου. Τροπή σου, Θεοπαίχτη. Νομίζω πως έφταναν τα δελτία τύπου και οι πολιτικές απαντήσεις. Κοιτάξτε, σας επαναλαμβάνω. Η θέση μας είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως και βεβαίως γνωρίζετε κι εσείς τι εννοούμε. Εννοώ δηλαδή με το πώς πορεύεται η Δημοτική Αρχή και με βάση τον πολιτικό πολιτισμό που έχει. Ναι, εντάξει, ξέρετε, θα έρθουν και άλλες αποκαλύψεις, μπορεί να έρθουν και άλλες κριτικές, περαιτέρω κριτική. Μα βεβαίως να έχουν κριτικές. Αν είναι τώρα να το κάνουμε το. Μα κάνετε λάθος, δεν το κάνουμε εμείς. Μα δεν το κάνουμε εμείς. Εμείς έχουμε απαντήσει. Όμως συνεχίζεται με τα στοιχεία αυτά που σας είπα και βεβαίως σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να μην υπάρχει η κριτική. Βεβαίως και να υπάρχει και παλιμένες φορές έχουμε δηλώσει, κάντε κριτική. Βάλτε πολιτικό περιεχόμενο, ουσιαστικό, να συζητήσουμε. Να δείτε τις διαφωνίες μας και να δείτε και το έργο της Δημοτικής Αρχής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Σε επιφυλακή ο Δήμος Πατρένων και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που ακόμη ωστόσο δεν έχουν επισκεφθεί την Δυτική Ελλάδα και την Πάτρα. Πιο δυτική και νότια τροχιά θα ακολουθήσει η επερχόμενη κακοκαιρία Ορέστης. Σύμφωνα με προγνωστικά στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο κέντρο του χαμηλού βαρομετρικού κινείται πάνω από τη νότια Ιταλία και τη Σικελία, μια κίνηση που θα έχει ως αποτέλεσμα τα εντονότερα φαινόμενα να επηρεάσουν κυρίως το Ιόνιο και τη δυτική και νότια χώρα. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο Δήμος Πατρέων για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν ολόκληρη τη χώρα. Λόγω των μετεωρολογικών προγνώσεων για το νέο φαινόμενο Ορέστης, ο Δήμος βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με 24-ωρη επιφυλακή προσωπικού μέχρι την Τρίτη και συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιοριστούν στις αναγκαίες μετακινήσεις. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, καταιγίδες θα πλήξουν ιδιαίτερα τις θαλάσσιες περιοχές όπου και αναμένονται και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ενώ τις βραδινές ώρες φαίνεται να πλήττονται και οι υπηρετικές περιοχές με τοπικές καταιγίδες. Παρακολουθούμε εντόνως και το φαινόμενο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι στην Πάτρα και στην Αχαΐα. Λοιπόν, συνεχίζεται η καταγραφή των προβλημάτων και των παρατηρήσεων για την μικρή περιμετρική παράκαμψη της Πάτρας. Σε μικρό χρονικό διάστημα από τώρα αναμένονται παρεμβάσεις σε τα μπάχανα περισσότερο και στον κόμβο Κουρτέση. Και αν χρειαστεί, θα δοθεί εντολή σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων για γενικότερη συγκοινωνιακή μελέτη προς εξάλληψη όλων των κυκλοφοριακών και μη προβλημάτων. Ένας μήνας πέρασε από τότε που δόθηκε σε κυκλοφορία η μικρή περιμετρική της Πάτρας, ένα όνειρο πολλών γενεών που τελικά πραγματοποιήθηκε. Όμως όσο περνάει ο καιρός, τόσο προβλήματα και ελλείψεις ανακαλύπτουν οι οδηγοί. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γιώργος Αγγελόπουλος, ανέφερε πως ένα μήνα μετά υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις λειτουργίες που τυχόν υπάρχουν. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα συνεχιστεί η καταγραφή των παρατηρήσεων και προβλημάτων που υπάρχουν. Πράγματι, πριν από περίπου
15-20 μέρες, είχε γίνει μια συνάντηση στο γραφείο του Περιφερειάρχη με την πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, ούτως ώστε να δώσει κατευθύνσεις στις υπηρεσίες μας, αλλά και σε όσους άλλους εμπλέκονται, σε σχέση με την εξέλιξη του έργου και με τα παράπονα τα οποία σε πρώτη φάση είχαμε ακούσει ή, αν θέλετε, σε ένα βαθμό συνεχίζουν. Είχαμε πει τότε ότι το πρόβλημα όντως υπάρχει στους δύο κόμβους, δηλαδή στον κόμβο κατά κύριο λόγο στην πλευρά της, την ανατολική, την δυτική θα έλεγα τέλος πάντων, και λιγότερο στο Κουρτέσι. Όμως, στα Ταμπάχανα είναι γεγονός ότι συγκεκριμένες ώρες, ώρες αιχμής όπως λέμε, και είμαι στη θέση να σας το επιβεβαιώνω, γιατί περίπου τις ίδιες ώρες περνάω και εγώ από το σημείο, οπότε εκ των πραγμάτων έχω άποψη. Υπάρχει μία καθυστέρηση στο διερχόμενο σε σχέση με τα φανάρια. Ο κύριος Αγγελόπουλος, σε ό,τι αφορά το πρόβλημα που υπάρχει στα Ταμπάχανα, σημείωσε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να λυθεί ή να βρεθεί ο ανάλογος χρόνος που χρειάζονται τα φανάρια να μειωθεί ο χρόνος διέλευσης των διερχόμενων, εάν δεν είχε λειτουργήσει η μικρή περιμετρική. Περιμένουμε να καταγράψουμε τα στοιχεία τα οποία καταγράφουμε σε καθημερινή βάση, κυρίως τις ώρες αιχμής, ξαναλέω, μέχρι το τέλος του μήνα. Δηλαδή, είχαμε πει ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα καταγράφουμε και θα στέλνουμε στο Υπουργείο, γιατί θέλω να πω εδώ ότι η αλλαγή του χρόνου στα φανάρια πρέπει να έχει και μία έγκριση από το Υπουργείο. Άρα, εμείς είμαστε σε αυτή τη φάση που καταγράφουμε και διοχετεύουμε στοιχεία για να βγει το, αν θέλετε, το ιδανικό του χρόνου που θα πρέπει να ρυθμιστούν τα φανάρια. Επιπλέον, ο κύριος Αγγελόπουλος αναφέρθηκε και σε δύο προβλήματα που επιλύθηκαν, όπως ένα τεχνικό θέμα στον κόμβο Κουρτέσι που είχε να κάνει με την επικινδυνότητα ενός φρεατίου, το οποίο επισκευάστηκε, και κάποια ζητήματα που αφορούσαν την σήμανση, η οποία έχει βελτιωθεί. Όλα αυτά που θα συμβούν δεν δίνουν τη λύση που πραγματικά χρειάζεται. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα συζητήσουμε με το Δήμο της Πάτρας για να δούμε την γενικότερη κυκλοφοριακή ρύθμιση, δηλαδή μια μελέτη ρύθμισης κυκλοφοριακής ευρύτερα των δρόμων που εμπλέκονται σε σχέση με το μίνι περιμετρική, διότι είναι δημοτικοί δρόμοι και θα πρέπει ενδεχομένως να έχουμε άλλου είδους εφαρμογή. Να υπενθυμίσουμε πως οι πολίτες μπορούν να στέλνουν τις παρατηρήσεις και τα παραπονά τους σε ό,τι αφορά στη μικρή περιμετρική στο email της Περιφέρειας, προκειμένου οι αρμόδιοι να μπορέσουν να επιλύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει. Τώρα, ξεκίνησε το κυνήγι των συστημικών τραπεζών κατά των οφειλετών μη εξυπηρετούμενων δανείων. Να σπεύσουν οι πολίτες να τα ρυθμίσουν, τονίζει και προτρέπει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Πάτρας. Ταχύτητες ανεβάζουν οι συστημικές τράπεζες και καλούν τους κόκκινους δανειολήπτες για να ρυθμίσουν τα δάνειά τους. Χιλιάδες είναι οφειλέτες με κόκκινα δάνεια που έχουν λάβει επιστολή από την τράπεζα ότι το δάνειό τους πρόκειται να απολυθεί και χιλιάδες άλλοι θα ακολουθήσουν, καθώς οι πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανειακών χαρτοφυλακίων θα γενικευθούν από όλες τις τράπεζες. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Αθανάσιος Ζούπας, καλεί τους κόκκινους δανειολήπτες να σπεύσουν να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, καθώς, όπως αναφέρει, υπάρχει ο κίνδυνος του πληστηριασμού. Έχουν οριστεί και πάρα πολλοί πληστηριασμοί. Και τώρα γίνονται ηλεκτρονικά οι πληστηριασμοί και πολλοί δανειολήπτες μπορεί να πιστεύουν ότι είναι μια διαδικασία στην οποία έχουν κάποιο χρόνο, όμως φτάνει η ημερομηνία και μπορεί να χάσουν το ακίνητό τους χωρίς να το καταλάβουν. Γι' αυτό πρέπει όλοι να απευθυνθούν στους δικηγόρους τους και στους λογιστές τους, ώστε να μπορέσουν να κάνουν μια ρύθμιση. Πρώτον, εάν έχει ξεκινήσει η διαδικασία του πληστηριασμού, να μπορούν να κάνουν μια διόρθωση προγράμματος, κάτι για να καθυστερήσουν αυτή τη διαδικασία, ή σε κάθε περίπτωση να προσπαθήσουν να κάνουν μια ρύθμιση. Επίσης, ο κ. Ζούπας σημειώνει πως και οι τράπεζες θα πρέπει να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους. Πρέπει οπωσδήποτε και οι τράπεζες να δείξουν μια κατανόηση σε αυτή την κατάσταση. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες οφειλέτες οι οποίοι δεν είναι κακοπληρωτές στρατηγικοί, περιήλθαν σε αυτή την κατάσταση εξαιτίας της κρίσεως. Πρέπει και τα δύο μέρη, δηλαδή και ο δανειολήπτης και ο δανειζόμενος και ο δανειστής, να δείξουν μια διάθεση επίλυσης της διαφοράς. Οι επιστολές των τραπεζών αφορούν κατά κύριο λόγο σε οφειλέτες με κόκκινα δάνεια. Στην περίπτωση αυτή, οι οφειλέτες που θα παραλάβουν την επιστολή έχουν δύο επιλογές. Να μπουν σε μια διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευση της τελευταίας στιγμής με την τράπεζα, με στόχο να καταλήξουν σε μια συμφωνία με την οποία θα κλείσει οριστικά η υπόθεση. Και δεύτερον, να μην αποδεχθούν την πρόταση. Σε αυτή την περίπτωση, το δάνειο αλλάζει χέρια και στην πραγματικότητα ο οφειλέτης θα έχει να κάνει με το φαντ. Προφανώς και αυτό θα κάνει μια πρόταση ρύθμισης, ουδής όμως μπορεί να γνωρίζει αν αυτή θα είναι καλύτερη ή χειρότερη σε σχέση με την πρόταση της τράπεζας.
Να σημειωθεί ότι στα τέτα τέτ με το φαντ οι δανειολήπτες θα διαπιστώσουν ότι η πολιτική ρύθμιση του δανείου είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Το κούρεμα δεν είναι μεγάλο, ενώ ελοχεύει και ο κίνδυνος κατάσχεσης κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Στην τοπική πολιτική επικαιρότητα θα επανέλθουμε. Στην Πάτρα θα βρεθεί την προσεχή Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος θα συναντηθεί με εργαζόμενους της Ιντρακόμ, την διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση στο Πάνθεον. Την Αχαϊκή Πρωτεύουσα θα επισκεφθεί την προσεχή Τετάρτη 24 Οκτωβρίου ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στις 11 το πρωί θα επισκεφθεί την επιχείρηση Ιντρακόμ στην Οδό Πανεπιστημίου στον Μποζαΐτικα, όπου θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Τοπικού Παραρτήματος του Πανελλαδικού Σωματείου των Εργαζομένων. Θα μιλήσει στους εργαζομένους και θα συναντηθεί και με την τοπική διεύθυνση. Λίγο αργότερα, στη 1 το μεσημέρι, θα επισκεφθεί το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας, όπου θα συναντηθεί με τη διοίκησή του, ενώ στις 6.30 το απόγευμα ο κ. Κουτσούμπας θα μιλήσει σε εκδήλωση σύσκεψη που πραγματοποιούν οι οργανώσεις Αχαΐας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στο Θέατρο Πάνθεων. Θα μείνουμε, θα περάσουμε στα τοπικά δημοτικά. Ναι. Να δούμε τα νεότερα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί επικρατεί η σχετική κολλησιεργία που επικρατούσε και τα προηγούμενα χρόνια. Ακόμη δεν έχουμε εμφανιστεί. Φαίνεται ότι είναι διαχρονική η νόσος, Αλέξανδρε. Όχι απλώς δεν υπάρχει επικεφαλής υποψήφιος δήμαρχος για λογαριασμό της ΡΑΠ, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με την τακτική που επελέγει, σταδιακά και σιγά σιγά, κάηκαν και σχεδόν όλα τα ονόματα. Το ένα μετά το άλλο. Ναι. Έτσι. Η περίπτωση του κυρίου Αναστασόπουλου ρίχθηκε στο τραπέζι για να αποδειχθεί ότι δεν ισχύει. Πιο πίσω η περίπτωση του Ανδρέα του Παναγιωτόπουλου ρίχθηκε στο τραπέζι για να αποδειχθεί ότι δεν ισχύει. Το όνομα του Βαγγέλη Πολίτη ακούστηκε για να μην προχωρήσει. Το όνομα της Ουρανίας Μπίρμπα ακούστηκε για να μην προχωρήσει κι αυτό. Δηλαδή καίνε το ένα μετά το άλλο τα πιθανά χαρτιά τους. Του Βαϊβαλή επίσης. Καίνε το ένα μετά το άλλο τα χαρτιά τους. Και στο τέλος θα μείνουν με υποχρεωτική επιλογή και ενδεχομένως αυτή η οποία δεν θα είναι ούτε η πρώτη, ούτε η δεύτερη, ούτε η τρίτη, ούτε η τέταρτη. Τι θα φάνει προς τα έξω, ότι βάζουμε δηλαδή κάποιον μια λύση ανάγκης. Έτσι είναι. Και η πιθανότερη λύση ανάγκης που αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει απομείνει στο τραπέζι είναι του Γιώργου Ρόρου, του παλιού Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου. Ναι. Έτσι, δεν θα σχολιάσω αν είναι καλή ή κακή υποψηφιότητα. Δεν είναι του παρόντος αυτές οι συζητήσεις. Απλώς θα πω ότι με την μέθοδο που ακολούθησε η ΡΑΠ και ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ, μακροχρόνιες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Ρίξιμο στη δημοσιότητα ονομάτων τα οποία εν συνεχεία αποσύρονταν ή εν πάση περιπτώσει συνέβαινε κάτι και δεν ίσχυαν. Ναι. Κλπ. 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 Αδυνατίζει τις επιλογές του και βεβαίως ο Σκουρλέτης έχει πει στους τοπικούς, στα τοπικά στελέχη, ότι θα περιμένει ως το τέλος του μήνα μία πρόταση, αλλά δεν ξέρω πια αν είναι δυνατό να γίνει οποιαδήποτε πρόταση, εννοώ πρόταση με προοπτική, έτσι. Χθες συνήλθε η ΡΑΠ, η Δημοτική Παράταξη, μάλιστα, συναντήθηκαν, έχουν τώρα νομαρχιακή μέσα στη βδομάδα, θα ξανασυνεδριάσει η ΡΑΠ για να στείλουν στην Αθήνα. Καλά. Για να έχει και την τελική επιλογή η Αθήνα. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Έτσι, και δεν ξέρω, είναι ακόμη ένα κομβικό σημείο το εξής. Εάν θα τα βρουν και με τις υπόλοιπες παρατάξεις, με τους αγωνιζόμενους πολίτες του κ. Παναγιωτόπουλου θα τα βρουν. Αλλά με την παράταξη του Δημαρά θα τα βρουν. Είναι σημαντικό και αυτό, έτσι. Όχι, δεν είναι. Δεν ξέρω τι έχει απομείνει. Όχι, Αλέξανδρε, δεν είναι σημαντικό. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τόσο σημαντικό όσο εμείς νομίζουμε. Ναι. Υπό ποιαν έννοια. Τόσο η παράταξη του κ. Παναγιωτόπουλου, όσο και εκείνη του κ. Δημαρά. Έτσι. Εμφανίστηκαν στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, κατέγραψαν ό,τι ποσοστό κατέγραψαν, λίγο πάνω από 10 ή κοντά στο 10, αν θυμάμαι καλά, η παράταξη του κυρίου Δημαρά, γύρω στο 6 η παράταξη του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Όμως, περίμενε, δεν πάει έτσι. Όμως, τόσο η μία παράταξη, Αλέξανδρε, όσο και η άλλη, αν εξαιρέσουμε τους δημοτικούς συμβούλους που έχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, άντε και 10-20 φίλους τους, δεν συνιστούν παρατάξεις με παρουσία και ρίζες μέσα στην κοινωνία. Ναι. Ζώσεις, μην το ξεχνάς. Ναι, έτσι, μπράβο. Ναι. Δεν είναι ότι εγώ, εντάξει, μπορώ να μαζέψω και 30 φίλους μου. Ναι. Αυτό δεν με κάνει παράταξη. Μην γελιόμαστε. Δεν είναι σαν την παράταξη Χριστόπουλου, για παράδειγμα, η οποία έχει όχι, μείνει. Βέβαια. Έτσι, είναι. Όχι, βέβαια. Εκεί τι γίνεται. Τώρα έχουμε τον κύριο Χριστόπουλο. Εκεί πέρα... Συντηρείται το όνομα του κυρίου Μπακαλάρου. Ο κύριος Πολίτης έχει δηλώσει ότι θα είναι, αν υπάρξει στήριξη στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα είναι όμως σε άλλο πρόσωπο. Ναι.
Και ο κ. Παδημάτης φαίνεται, φαίνεται πως και εκεί, στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει μία δυστοκία. Αυτή τη στιγμή η πιθανότερη έτσι, υποψηφιότητα είναι αυτή του Κώστα Χριστόπουλου. Να το στηρίξει και η Νέα Δημοκρατία εννοείς. Ναι. Ο Κώστας Μπακαλάρος δεν έχει αποσύρει το ενδιαφέρον του. Σκέπτεται, το ψάχνει, το μελετά. Μιλάει με φίλους και συνεργάτες του, ακούει απόψεις. Δεν ξέρω που θα καταλήξει η Αλέξανδρε, έτσι. Ναι. Όμως μην θεωρούμε δεδομένη την υποψηφιότητά του. Μια υποψηφιότητα εξάλλου η οποία έχει αρκετά αγκάθια, δεδομένου ότι ο κύριος Μπακαλάρος τη χρονιά που πέρασε ήταν και ο βασικός στυλοβάτης της Παναχαϊκής. Οικονομικά. Και οικονομικά και ναι. Όχι μόνο. Και, έτσι, ναι. Και όχι μόνο οικονομικά. Με πολλές επαφές, με πολλά τρεξίματα, με πολύ όγκο δουλειάς κλπ. Κλπ. Ναι. Δεν ξέρω αν θα είχε την διάθεση ταυτόχρονα να είναι πρόεδρος της Παναχαϊκής και αποκλειστικός χρηματικός αιμοδότης. Η Νέα Δημοκρατία τον θέλει ή δεν τον θέλει. Άλλοι λένε ότι τον θέλει, ναι, και άλλοι εκεί, δεν τον θέλει. Και εκεί φαίνεται να υπάρχουν δυσκολίες, Αλέξανδρε. Ναι. Δεν έχει αποσαφηνίσει την άποψή της η Συγκρού για το τι θα κάνει στην Πάτρα. Οι εισηγήσεις γίνονται ένθεν κακήθεν. Ναι. Οι εισηγήσεις για τον κύριο Μπακαλάρο δεν είναι πάντα οι καλύτερες. Υπάρχουν αρκετές δυνάμεις τοπικά που δεν συμπαθούν μία πιθανή υποψηφιότητά του, αλλά ωστόσο αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα ήταν παρακινδυνευμένο να διατυπώσουμε οριστική εκτίμηση. Όπως μου τα λες δηλαδή και όπως βλέπω και από το ρεπορτάζ, εξαρτάται από τον ίδιο αν θα κατέβει. Σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται. Κοίταξε, πάντα εξαρτάται από τον ίδιο. Εντάξει, ναι, έτσι, αλλά... αν ο άνθρωπος αποφασίσει να κατεβαίνω. Περιμένουν τον Μπακαλάρο να του πει τι θα κάνει. Ό,τι θα κάνουν, όλοι το έκαναν. Και εάν, πάντα η απόφαση είναι του ιδίου ναι. Του άμεσα ενδιαφερόμενου. Αν αποφασίσει ναι κατεβαίνω, μπορεί να το κάνει με στήριξη, χωρίς στήριξη, καθιονδήποτε ναι. Τρόπο. Έχει τα πόδια για να πατήσει και όλοι περιμένουν το τι θα κάνει. Εντάξει, ναι, είναι και δεν είναι έτσι. Ναι. Ασφαλώς είναι μια σημαντική παράμετρος η απόφαση που θα λάβει ο κύριος Μπακαλάρος, αλλά δεν είναι η μοναδική. Έτσι. Ναι. Διότι και ο ίδιος... Είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, ναι. Έτσι, δεν μπορεί να αποφασίσει ερήμην της πραγματικότητος, θα αποφασίσει συνυπολογίζοντας τα δεδομένα. Κάποιοι λένε, μάλιστα, ότι αυτό βολεύει και τον κύριο Αλεξόπουλο να μην κατέβει ο κύριος Μπακαλάρος. Γιατί θα φτιαχτεί ένα τρίπολο παράδειγμα. Πελετίδης, ο οποίος έχει φύγει μπροστά, είναι μπροστά, αδιαφυσβήτητο, είναι λαοφιλής. Θα το δείξει κάλπη βεβαίως αυτό. Ο Κώστας Χριστόπουλος, ο οποίος κρατάει ακόμη, πολλό δε μάλλον αν δεν κατέβει ο Μπακαλάρος και διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία. Και ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο οποίος λέγεται πως θα λάβει και τη στήριξη του Κιτάλ, δεν προσδοκεί όμως μόνο αυτό, θέλει μια ευρύτερη έτσι συνεννόηση. Οπότε πάμε για τριάδα μετά, αν δεν κατέβει και ο Μπακαλάρος. Ο οποίος αν κατέβει, σπάει και Χριστόπουλο και Αλεξόπουλο. Ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβεί αυτό το ναι. Τρίπολο, να το πούμε έτσι. Ναι. Ναι. Αλλά ακόμα και εκεί, ξέρεις, Αλέξανδρε, η μία υποψηφιότητα συναρτάται με την άλλη. Τα διάφορα σχήματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουν τον χαρακτήρα των συγκοινωνούντων δοχείων. Υπάρχει αυτό, παίρνει λίγο από εκεί και παίρνει και λίγο από εκεί. Δεν υπάρχει, του φεύγει κάτι προς τα εδώ και κάτι προς τα εκεί. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ο καθένας αυτή τη στιγμή κοιτάει να δει τι θα κάνει ο άλλος ή να το πω αλλιώς, ασχολείται περισσότερο με την διαμόρφωση του συνολικού τοπίου και λιγότερο με το τι θα κάνει αυτός ο ίδιος. Ναι, και έχουμε και το εξής παράδοξο: δεν έχουν ανακοινωθεί υποψηφιότητες ακόμη, επισήμως. Δηλαδή, πολλοί κινούνται στο παρασκήνιο, λένε ότι θα είναι και δεν έχουν. Νομίζω, Αλέξανδρε, ότι αυτό, η οριστικοποίηση των υποψηφιότητων, είναι κάτι που θα συμβεί λίγο πριν, λίγο μετά τις εορτές των Χριστουγέννων και πάντως όχι νωρίτερα. Πάμε και στο Κινάλ. Εκεί είναι ο κύριος Τζανάκος, είναι ο κύριος Αλεξόπουλος. Ο κύριος Αϊβαλής δεν πέτυχε το μείγμα που πήγε να κάνει το άνοιγμα τύπου περιφέρειας, αλλά κέντρο αριστερά. Το οποίο θα συμπαρέσει πολλούς. Ναι. Δεν έχει υπάρξει ακόμα επίσημη υποστήριξη του Κινάλ, αλλά και λέγεται πως θα δοθεί στον κύριο Αλεξόπουλο. Το παρασκήνιο λέει ότι το Κινάλ θα πάει προς την κατεύθυνση του Γρηγόρη Αλεξόπουλου. Το έχει κλείσει, μάλιστα. Χωρίς να ξέρουμε τι μορφή θα πάρει αυτή η στήριξη. Φαντάζομαι ότι αυτό θα ενοχλήσει τον Νίκο Τζανάκο, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι η ζωή. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να την ανατρέψουμε και ιδιαίτερα εμείς οι δύο. Από εκεί και πέρα. Το Κινάλ. Το Κινάλ έχει την γνωστή προβληματική που αντιμετωπίζει το Πασόκ στο σύνολό του, Αλέξανδρε. Ένα ένδοξο παρελθόν και ένα αβέβαιο παρόν. Λοιπόν. Και αυτό ισχύει
και για τις δημοτικές εκφάνσεις του. Υπάρχει περίπτωση να δώσει στήριξη Νέα Δημοκρατία στον κύριο Αλεξόπουλο, αν δεν κατέβει ο κύριος Μπακαλάρος? Όχι, και όχι, δεν δώσει. Δεν νομίζω. Εξάλλου κάτι τέτοιο δεν φαντάζομαι ότι θα διευκόλυνε και τον κύριο Αλεξόπουλο. Έτσι. Θα πάρει όμως, έχει λαμβάνει από, μια απουσία, από την απουσία μια τέτοια υποψηφιότητα στην κεντροδεξιά, γιατί μπορεί να μπει και εκεί. Μπορεί να μπει. Μπορεί να πάρει σχέση. Όλα αυτά είναι εικασίες. Καταρχήν, ναι, οφείλει να στοχεύει σε κάτι τέτοιο. Ναι, έτσι. Μοναχά με τους ψήφους του Κινάλ και μάλιστα και με αντίπαλο ψηφοδέλτιο από τον ίδιο χώρο, δεν πας πολύ μακριά. Ναι. Συνεπώς, ο κύριος Αλεξόπουλος οφείλει να στοχεύει, ναι, και σε ψήφους της κεντροδεξιάς και σε ψήφους της κεντροαριστεράς. Ο ρόλος μπαίνει ανάμεσα εκεί, Πελετίδη, Χριστόπουλο, Αλεξόπουλο, Μπακαλάρο. Μπορεί. Είπα πριν ότι δεν θέλω να αξιολογήσω, ναι, την υποψηφιότητα, ναι, του κύριου Ρόρου και θα μου επιτρέψεις να μην, εντάξει, το κάνω ούτε, εντάξει, και τώρα. Πολύ περισσότερο, ναι, που δεν έχει καν ανακοινωθεί. Δεν έχει καν ανακοινωθεί. Λοιπόν, φεύγουμε, εδώ θα είμαστε, θα τα συζητάμε. Και πολλές φορές, όπως λέμε, έχουμε το ρεπορτάζ, το καλό ρεπορτάζ του πολιτικού, όμως το παραπολιτικό, ίσως και το παρασκήνιο, και αυτά που δεν λέγονται αξίζουν ίσως πολλές φορές περισσότερο από αυτά που λέγονται. Έτσι δεν είναι? Γιατί άλλωστε, Αλέξανδρε, όπως πάρα πολύ καλά ξέρεις, εμείς οι δημοσιογράφοι συνήθως μιλάμε για αυτά που δεν ξέρουμε και δεν μιλάμε για εκείνα που ξέρουμε. Έτσι, λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας θέμα και κλίμα. Συνεχίζει τις... πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα, όπως με πληροφορούν από το κοντρόλ. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για την υπόλοιπη θεματολογία μας. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζει τις περιοδίες της και την ενημέρωση των πολιτών σε όλη τη χώρα η Εριέτα Κούρκουλου Λάτσι, η οποία βρέθηκε σήμερα στην Δυτική Αχαΐα για την στήρωση των ζώων, τον εμβολιασμό και την ηλεκτρονική σήμανση. Τον αδέσποτο. Στη Δυτική Αχαΐα βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας η Εριέτα Κούρκουλου Λάτσι με αφορμή τη δράση της Save a Greek Stray, που αφορά το πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού και ηλεκτρονικής σήμανσης. Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Χρήστος Νικολάου, καλωσόρισε την Εριέτα Κούρκουλου Λάτσι και την ευχαρίστησε για τη συνεισφορά της στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων της περιοχής. Έχουμε στηρώσει 260 θηλυκά ζώα, πολλούς εμβολιασμούς, τροφές, υποδομές για τους φίλους μας και συνεχίζουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεράκι για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε όλες εκείνες τις συνθήκες που προάγουν πολιτισμό. Ναι, το πιστεύουμε, είναι πολιτισμός η διαχείριση και η προσέγγιση των ζώων. Όμως, δεν μπορεί κάποιος να μην εντυπωσιάζεται όταν βλέπει ότι αυτή η προσπάθεια, είτε η μικρή είτε η μεγάλη, έρχεται και αγκαλιάζεται από μια τεράστια προσπάθεια ανθρώπων, συνανθρώπων, οι οποίοι αγαπούν και αυτοί τα ζώα. Η Εριέτα Κούρκουλου Λάτσι αποτελεί ένα από τα πιο δραστήρια μέλη της φιλοζωικής κοινότητας σε πανελλήνιο επίπεδο, έχοντας ιδρύσει εγκαταστάσεις φιλοξενίας αδέσποτων στον Οροπό, αλλά και μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που λειτουργεί σε αυτή την κατεύθυνση, τη Save a Greek Stray. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Ρομπέρτο Καραχάνας, Γενικός Διευθυντής Εγχώριας και Διεθνούς Εμπορίας του Ομίλου Ελληνικών Πετρελαίων. Για να σας μιλήσω για όλα όσα έλαβαν χώρα την τελευταία εβδομάδα στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, σε συνεργασία πάντα με το Δήμο, την ΠΠΗ και τον Όμιλο ΕΛΠΕ. Ο Δήμαρχος, κ. Χρήστος Νικολάου και οι συνεργάτες του, υποδέχτηκαν την πρότασή μας με ενθουσιασμό και συνεργάστηκαν μαζί μας με υποδειγματικό τρόπο, κάνοντας σαφή την πρόθεσή τους για την έβρεση ριζικής και ουσιαστικής λύσης στο πρόβλημα των αδέσποτων. Κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος, περισυνελέγησαν από εθελοντές μας, σε συνεργασία με την τοπική φιλοζωική οργάνωση Ελλάδα, 135 σκυλιά από τη βιομηχανική ζώνη Δυτικής Αχαΐας, αλλά και χωριά της περιφέρειας, τα οποία στηρώθηκαν, εμβολιάστηκαν και σημάνθηκαν από εθελοντές Έλληνες κτηνιάτρους, με επικεφαλής τον κτηνίατρο της οργάνωσής μας, Χρήστο Τενά, και τους συνεργάτες μας, Θεόδωρο Μπαμπλένη, Λάζαρο Καρνάσιο, Νικόλα Παπαθεοδόρου, Θωμάς Βίγκα και Χρύσα Σίμου,
που ανταποκρίθηκαν με χαρά στην πρόσκλησή μας. Εργάστηκαν αφιλοκερδώς επί δύο ημέρες. Στόχος της οργάνωσης είναι τα ζώα συντροφιάς να μην αγωνίζονται να επιβιώσουν στους δρόμους, αλλά να ζουν ευτυχισμένα στα σπίτια τους με τις οικογένειες που θα τους προσφέρουν αγάπη. Η Αριέτα Κουρκουλουλάτση ήταν παρούσα στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Δυτικής Αχαΐας, όπου και παρουσιάστηκε το πρόγραμμα «Με αστήρευτη αγάπη για τα αδέσποτα». Η Πάτρα έγινε ροζ, κυρίες και κύριοι, για την πρόληψη του καρκίνου. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή γυναικών και ανδρών στο Pink the City. Μήνυμα ζωής και νίκης κατά του καρκίνου του μαστού απέστειλε η Πάτρα στη μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε και φέτος ο Σύλλογος Άλμα Ζωής, το Pink the City 2018, που εξελίχθηκε με την ευρεία συμμετοχή του κόσμου σε μια γιορτή που παρέσυρε στο ρυθμό της στην πόλη. Χιλιάδες άνθρωποι περπάτησαν από την πλατεία Υψηλών Αλωνίων μέχρι το μόλο της Αγίου Νικολάου. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής Αχαΐας για αυτόν τον συμβολικό περίπατο. Στόχος τους να διαδοθεί το μήνυμα της πρόληψης της έγκαιρης διάγνωσης και να εμψυχωθούν οι γυναίκες που μάχονται τον καρκίνο. Οι συμμετέχοντες με τα ροζ μπλουζάκια τους χρωμάτισαν την πόλη και εξέπεψαν αισιοδοξία. Από τη διοργάνωση δεν έλειπε η μουσική. Τις χιλιάδες γυναικών, ανδρών και παιδιών που συμμετείχαν στο Pink the City 2018 υποστήριξε μουσικά η Πολυφωνική. Στη διαδρομή στο ύψος των δικαστηρίων τους περίμενε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας παίζοντας αγαπημένα κομμάτια. Το έναυσμα για την εκκίνηση του περιπάτου έδωσαν στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων το σύνολο κρουστών του οδείου της Πολυφωνικής. Η παρουσιάστρια της εκδήλωσης Χριστίνα Λαμπύρη, ανεβαίνοντας στο βήμα, χαιρέτησε τον κόσμο και στη συνέχεια ακολούθησαν οι ομιλίες από τους επισήμους αλλά και τις γυναίκες του Συλλόγου Άλμα Ζωής, που όλα αυτά τα χρόνια έχουν μετατρέψει αυτόν τον περίπατο σε ένα θεσμό για την Πάτρα. Κατά τη διάρκεια της αναμονής, η πλατεία γέμισε από μουσικές και τραγούδια. Στην πλατεία ήταν εκεί ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, αλλά και ο Δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης, ενώ λίγο πριν το ξεκίνημα του συμβολικού αυτού περιπάτου υπήρξαν διάφορα δρόμενα με χορό και μουσικές, δίνοντας την έναρξη του περιπάτου ένα συμβολικό μήνυμα. Πλέον είναι κοινωνικό φαινόμενο. Αλέξανδρε, η τεράστια, η ογκώδης συμμετοχή σε αυτή τη δράση. Βλέπουμε και πλάνα από τον Βλέπουμε και πλάνα. Δηλώνει ότι το Άλμα Ζωής και αυτό που επιχείρησε είναι πια αρκετά πιο πέρα και πάντως πιο πέρα από την προβληματική και την ανάγκη για ευαισθητοποίηση γύρω από τα ζητήματα πρόληψης και αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού. Οι άνθρωποι με τη μαζική του συμμετοχή έδειξαν προπαντός την ανάγκη της συμμετοχής. Την ανάγκη να συνυπάρξουν με άλλους ανθρώπους και να κάνουν μια κοινή δράση πρωτότυπη, φρέσκια, μακριά από τα παραδοσιακά, τα ιδιωτελή και τα περίεργα. Έτσι. Αυτό ήταν το κίνητρο που οδήγησε μερικές χιλιάδες ανθρώπους στον περίπατο από τα Ψηλαλόνια ως το Μόλο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο όλοι εμείς εδώ μιλάμε πια για ένα μικρό θαύμα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Εντοπίστηκε ο άνδρας που τραυμάτισε με φωτοβολίδα 19χρονη προσφάτως στο Αγρίνιο στα τέλη Σεπτέμβρη, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στην πορεία για την επέτειο μνήμης της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Ένας 21χρονος από την περιοχή του Αγρινίου φέρεται να είναι ο δράστης στην υπόθεση τραυματισμού της 19χρονης Μαρίας από φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στην πορεία για την επέτειο μνήμης της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη και καλείται να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες στον ανακριτή Αγρινίου. Η αστυνομία αξιοποίησε στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας αλλά και γενετικό υλικό για να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του δράστη που τραυμάτισε με την αυτοσχέδια φωτοβολίδα τη 19χρονη στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου. Το περιστατικό συνέβη όταν στο Αγρίνιο γινόταν πορεία στη μνήμη του Παύλου Φίσα και άτομα με κουκούλες ξεκίνησαν πετροπόλεμο με τους αστυνομικούς. Ναυτική αυτοσχέδια φωτοβολίδα χτύπησε στο πρόσωπο την κοπέλα που καθόταν στην κεντρική πλατεία. Έπειτα από μια ταλαιπωρία που υπέστη και εγχειρήσεις στις οποίες υπευλήθη η 19χρονη κοπέλα αναρρώνει πλέον στο σπίτι της, ενώ σύμφωνα με τα όσα έχει πει η οικογένειά της αναμένεται να κατατεθεί η αγωγή κατά του δημοσίου και των αρχών για τις ευθύνες που φέρουν για τον τραυματισμό της νεαρής κοπέλας.
Πάμε τώρα στα της Ναυπακτίας, κυρίες και κύριοι. Θα συνδεθούμε με το στούντιο της Ναυπάκτου. Θα καλησπερίζω ευθύς αμέσως τη Δημοτική Σύμβουλο με την παράταξη του κυρίου Μπουλέτη, κυρία Γιαμπάρα. Καλησπέρα, κυρία Γιαμπάρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, αν είναι εύκολο να ακούω λίγο πιο δυνατά την κυρία Γιαμπάρα, έχει προκύψει ένα ζήτημα τώρα τελευταία, το οποίο έχει γίνει πραγματικά ένα πεδίο αντιπαράθεσης και έντονης κόντρας μεταξύ Δημοτικής Αρχής και αντιπολίτευσης σχετικά με την ΚΕΔΝ, την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Ναυπακτίας. Ο κύριος Σκονίδας, μάλιστα υπήρξε αντιπαράθεση στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, μιλάει για 117.000 χρέος προς την περιφέρεια, το οποίο δημιουργήθηκε το 2012. Ήταν μια χρηματική εγγύηση για το βοήθεια στο σπίτι από την περιφέρεια. Τι απαντάτε σε αυτό, γιατί τώρα, κυρία Γιαμπάρα, τι γίνεται με τα συγκεκριμένα χρήματα και γιατί επανήλθε το θέμα αυτό στην επικαιρότητα? Ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Γιατί τώρα? Να σας πω ότι τη συγκεκριμένη στιγμή που επέλεξε ο πρόεδρος της κοινοφελούς επιχείρησης, κύριος Σκονίδας, και η Δημοτική Αρχή, να ανασύρουν ένα θέμα το οποίο έχει τελειώσει από το 2012, δεν είναι τυχαίο στιγμή. Ήταν η μέρα του απολογισμού, που ουσιαστικά φάνηκε, αποκαλύφθηκε η δυσκολία που είχε η Δημοτική Αρχή. Και επίσης ήταν η μέρα που η κοινοφελής επιχείρηση, ο πρόεδρος της κοινοφελούς επιχείρησης, πήρε εισαγγελική εντολή για να μου δώσει τα στοιχεία που εδώ και 3 μήνες ζητούσα με γραπτό αίτημά μου από την κοινοφελή επιχείρηση σχετικά με τις, με τις προσλήψεις που έχουν γίνει στην εταιρεία. Δηλαδή λέτε ότι μετατοπίζει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και ίσως του Δημοτικού Συμβουλίου αλλού και όχι στα στοιχεία για τις προσλήψεις. Σαφέστατα. Ναι. Και μάλιστα ανέσυραν ένα θέμα, το έγγραφο αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Κονίδας, είχε έρθει στην κοινοφελή επιχείρηση το 2012. Τεκμηριωμένα και απολύτως αιτιολογημένα είχαμε απαντήσει στο θέμα αυτό και φυσικά η περιφέρεια ουδέποτε ζήτησε τα χρήματα αυτά, ουδέποτε από τότε τα καταλόγησε, εάν υπήρχε θέμα, στην φορεία. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει κλείσει. Εξάλλου, έχει αποτυπωθεί σε όλα στους οικονομικούς ισολογισμούς και απολογισμούς της εταιρείας. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Συγγνώμη, κυρία Γιαμπάρα. Επειδή γίνονται και ισολογισμοί και προϋπολογισμοί και απολογισμοί κτλ. Δεν το είχαν δει αυτό το 2014. Μου κάνει εντύπωση, ξέρετε γιατί. Γιατί όλοι οι ισολογισμοί επί δικής μας θητείας κάθε χρόνο, όπως ορίζει ο νόμος, έρχονταν προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι όλοι εγκεκριμένοι από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αξίζει να σημειωθεί ότι ο τελευταίος απολογισμός του 2014, λέω τελευταίος, ναι, επειδή το μεγαλύτερο μέρος ήταν της δικής μας θητείας, τον εισηγήθηκε η σημερινή Δημοτική Αρχή, συγκεκριμένα ο κύριος Σκονίδας, και έχει ψηφιστεί και από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Το ενδιαφέρον είναι ότι από το 2015 δεν έχει φέρει η κοινοφελής επιχείρηση κανέναν οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να σας ρωτήσω, σχετικά με τα στοιχεία των προσλήψεων, επειδή τα έχετε στα χέρια σας πλέον, έχετε δει κάτι περίεργο ή κάτι μεμπτό? Αυτά θα τα εξετάσουμε. Τα πήρα τώρα, τα στοιχεία αυτά μου δόθηκαν, ναι, μετά την εισαγγελική παραγγελία. Θα τα εξετάσουμε. Εμείς, να ξέρετε ότι ως παράταξη καταθέσαμε αίτημα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα το συγκεκριμένο να έρθει σε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, γιατί στην τελευταία συνεδρίαση εκτοξεύτηκε λάσπη χωρίς στοιχεία. Ο κύριος Σκονίδας, χωρίς να έχει στοιχεία από διαχειριστικό έλεγχο, χωρίς να έχει καμία τεκμηρίωση, έχει εκτοξεύσει λάσπη και έχει αφήσει σκιές για δήθεν κακοδιαχείριση. Επειδή πρέπει να πέσει άπλετο φως και εμείς ζητήσαμε με έγγραφό μας, με έτοιμά μας, από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και είμαστε και αποφασισμένοι, ήδη το έχουμε ανακοινώσει,
να γίνει διαχειριστικός έλεγχος, έτσι ώστε να μην μείνει καμία, μα απολύτως καμία σκιά. Βλέπω, κυρία Σιαπάρα. Διοικήσαμε την κοινοφελή επιχείρηση, ξέρετε, με απόλυτη διαφάνεια και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να βλάψει την εικόνα αυτή. Εκτός πάντως από την κοινοφελή επιχείρηση, βλέπω ότι σιγά σιγά και φτάνοντας προς εκλογές θα ξεκινήσει και ένας παρασκηνιακός πόλεμος και ένας ίσως μια αντιπαράθεση που δεν είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια, διότι έτσι συμβαίνει και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Νομίζω πως το ίδιο θα γίνει και στο Δήμο Ναυπακτίας. Εσείς είστε έτοιμοι από εδώ και πέρα για σκληρό ροκ που λέμε προς την Δημοτική Αρχή, αλλά με συγκεκριμένα στοιχεία, γιατί ξέρετε, το να ασκείς αντιπολίτευση και μάλιστα με υψηλούς τόνους, χωρίς να έχεις στοιχεία όμως, δεν είναι το ίδιο. Κοιτάξτε να δείτε. Δική μας φιλοσοφία και πράξη, το έχουμε κάνει, το έχουμε αποδείξει και από τη θέση της Δημοτικής Αρχής και από τη θέση της αντιπολίτευσης, είναι ότι ο πολιτικός λόγος και η οποιαδήποτε αντιπαράθεση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, ναι, με στοιχεία και δεν θα μπούμε σε καμία διαδικασία λασπολογίας. Όπως φαντάζομαι περιμένετε και από τον κύριο Κονίδα συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία για ο κύριος Κονίδας δυστυχώς εκτόξευσε λάσπη χωρίς κανένα στοιχείο. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς θα τα δούμε. Ζητάμε λοιπόν θεσμικά το θέμα να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να συζητηθεί, ναι, και να δοθούν όλα τα στοιχεία και φυσικά θα ζητήσουμε και από τις αρμόδιες υπηρεσίες τον διαχειριστικό έλεγχο, έτσι ώστε να μην μείνει καμία με καμία σκιά. Εξάλλου όλα αυτά έχουν εγκριθεί, είναι ψηφισμένα και θα αποδειχθούν και από το διαχειριστικό έλεγχο που εμείς ήδη θα ζητήσουμε. Κυρία Σιαπάρα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά στην Ναυπακτία, βεβαίως θα είναι καθημερινές οι συνδέσεις μας. Αύριο θα δούμε ένα θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία και μιλάμε για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Ναυπάκτου. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας των Εμποροβιοτεχνών. Θα έχουμε αύριο μαζί μας τον κύριο Σούζα, με τον οποίο θα συζητήσουμε, διότι και εκεί υπάρχει έντονη κόντρα και αντιπαράθεση μεταξύ των επαγγελματιών και της Δημοτικής Αρχής. Θα έχουμε νεότερα στοιχεία του ρεπορτάζ αύριο. Θα είναι συχνότερες καθημερινές οι συνδέσεις μας με την Ναυπακτία για την αποκάλυψη σημαντικών τοπικών ζητημάτων. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα νέα για τον καιρό και το χρηματιστήριο. Και κύριοι, ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Λεπάντου. Ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας.